ποιο να είμαι η τελευταία μάνα, αλλά δεν τα αφήνω. Το έχω υποσχεθεί στον εαυτό μου και στο παιδί μου. Θα δω και θα τα βρίσω 50 μέρες. Όλοι με σκηνή. Να φέρει το παιδί μου που δώσε μεγάλη δύναμη. Δεν τα αφήνω. Θα πάω μες στη βουλή και θα τους κάψω. Όλους. Να μην το πάθει αυτό άλλη οικογένεια. Να μην το πάθει. Να σε παίρνουν τηλέφωνο, έρχομαι να σε πάρω. Και μετά από 10 λεπτά να σε παίρνουν να συνάρχονται και να σου λέω ο αδερφός σκοτώθηκε. Και εγώ τι να κάνω τώρα, 19 χρονών είμαι. Ένα μαγαζί μου άφησε και δύο παιδιά. Το ένα έρχεται στον κόσμο. Να μην το πάθει άλλο. Εγώ είχα τροχαίο το 2005 και από θαύμα ζω. Συμπάσχουμε στους γονείς, σε αυτούς που χάσαν έναν δικό τους, έναν αγαπημένο και ελπίζουμε αυτό να ακουστεί εκεί στα αυτιά αυτών που πρέπει για να μην χυθεί άλλο αίμα. Έχουμε χάσει θύματα, έχουμε χάσει συγγενείς, έχουμε χάσει φίλους, εγώ προσωπικά έχω χάσει τον άντρα μου σε αυτόν τον δρόμο, πρέπει να γίνει αυτό, τίποτα άλλο. Έχετε χάσει τον άντρα σας και πατρόν περίπου. Ναι, η διασταύρωση, λίγο πριν την αμαλιάδα με τα σαβάλια. Εμένα που με βλέπετε, έχασα τον γαμπρό μου, 38 χρόνων και άφησε δύο ορφανά. Δύο ορφανά πριν 1,5 χρόνο. Και η κόρη μου με δύο παιδιά και πόρους ζωής πουθενά. Προσπαθεί να κρατηθεί στα πόδια της. Και εγώ κάνω κουράγιο και του δίνω κουράγιο. Τι να πούμε για αυτό το δρόμο. Ορίστε, παλικάρια, μωρό παιδί, άφησε έγκυος γυναίκα. Αυτό δεν πρέπει να τελειώνει κάποια φορά. Κάποια στιγμή να τελειώσει. Είναι κρίμα. Να θρυνούμε ανθρώπινες ζωές και νέους ανθρώπους. Νέους ανθρώπους. Οι πιο πολλοί. Πριν 30 χρόνια, στο δρόμο, στη διασταύρωση Ανδραβίδας Στραγανού, γιατί αυτός ο δρόμος είναι αυτή η απτηρία, η κυκλοφοριακή τέλος πάντων, είχα ένα πολύ σοβαρό τροχαίο, το οποίο έμεινα ένα χρόνο στο κρεβάτι. Έχω γλιτώσει με κάποια τέλος πάντων επεμβάσεις στα πόδια κλπ. Είμαι και εγώ θύμα. Δεν θα ήθελα να αναφερθώ στο προσωπικό μου, οπότε ένας λόγος παραπάνω αυτή τη στιγμή να με επιβαρύνει και να αισθάνομαι πραγματικά συγκλονισμένη και για τα παλιχάρια που χάθηκαν πρόσφατα, αλλά και για τόσα άτομα που έχουν χαθεί. Δυστυχώς, κάποιοι όπως και εγώ έχουμε βρεθεί σε αυτό το δίκτυο θύματα που ευτυχώς εγώ τουλάχιστον έχω πληρώσει μόνο με κάποια τραύματα. Κάποιοι έχουν χάσει και τη ζωή τους. Εύχομαι γρήγορα να σκύψουν απάνω στο πρόβλημα, να μην, όπως λένε και εδώ και προλαγίσαντες, να μην έχουμε θύματα. Αυτός ο δρόμος Καρμανιόλα να μην έχει άλλα εικονοστάσια. Δυστυχώς έχουν περάσει δύο γενιές που έχουν πληρώσει το ανάλογο τίμημα σε αίμα. Ένα ολόκληρο χωριό έχει ξεκλειριστεί, καθώς επίσης έχει δημιουργήσει πλειάδα ατόμων με αναπηρία, με πολλαπλές αναπηρίες. Σήμερα κάναμε αποχή, δεν έγινε μάθημα γιατί για τα δύο παιδιά που χάθηκαν πριν λίγες μέρες και ήρθαμε εδώ στον αγώνα γιατί πρέπει να φτιαχτεί αυτός ο δρόμος γιατί έχουν χαθεί πάρα πολλοί άνθρωποι άδικα. Συμμετέχουμε όλοι εμείς εδώ στον αγώνα για να συμπαρασταθούμε και εμείς στον αγώνα που γίνεται να φτιαχτεί αυτός ο δρόμος τόσα χρόνια που δεν έχει υλοποιηθεί χωρίς να υπάρχει λόγος, χωρίς εξήγηση και να σταματήσουν πια να γίνονται αιματηρά ατυχήματα που υπάρχουν τραυματίες, θάνατοι το πιο σημαντικό. Σήμερα βρισκόμαστε εδώ για να κάνουμε τον αγώνα μας, μήπως γίνει κάτι με το δρόμο στον οποίο έχει σκοτωθεί πάρα πολλοί κόσμος. Πλέον δεν πάει άλλο, έχουμε τόσα πολλά θύματα και όλο νέους ανθρώπους που νομίζω ότι αυτό που κάνουμε είναι πάρα πολύ λίγο. Θα έπρεπε να τον κλείσουμε διαπαντός στον δρόμο, να μην ξαναπεράσει κανείς. Ήρθαμε να διαμαρτυρηθούμε για τους δρόμους που υπάρχουν. Πρέπει να φτιαχτούν, να μην θρυνούμε άλλα θύματα. Είναι πολύ σημαντικό. Ελπίζουμε αυτό το έργο, το οποίο είναι πάρα πολύ μεγάλο, να γίνει και να ολοκληρωθεί και να μην μείνει στις πολιτικές δεσμεύσεις. Ο δρόμος αυτός είναι μια καταστροφή. Έχει κρατήσει τον νόμο Ηλίας. Πίσω από όλα φοβόμαστε να κινηθούμε. Έχουμε συναντήσει αρκετά περιστατικά στο κέντρο υγείας Γαστούνης να έρχονται για νοσηλεία. Εύχομαι η κυβέρνηση να ακούσει το μήνυμα και τη φωνή του κόσμου. Ο δρόμος Ολύμπια Πάτρα είναι ο χειρότερος στην Ελλάδα. Έχουμε χάσει πάρα πολλά παιδιά εδώ και δεν είναι πάντα η ταχύτητα που λένε ότι φταίει η ταχύτητα. Είναι και η ταχύτητα, αλλά ο δρόμος έχει τόσο πολύ επικινδυνότητα. Έχουν σκοτωθεί πάρα πολλά άτομα, είτε με μοτοσυκλέτα. Καλά, η μοτοσυκλέτα είναι το πιο επικίνδυνο πράγμα σε αυτό το δρόμο, δεν είναι να κυκλοφορεί.
Είναι ένα έργο που πρέπει να γίνει, είναι ένα έργο που, χάνονται, που πρέπει να γίνει οπωσδήποτε άμεσα, γιατί δυστυχώς καθημερινά θρυνούμε ανθρώπινα θύματα. Τι να πω ρε παιδιά, είναι επικίνδυνος πολύ ο δρόμος. Γεια σας και από μένα. Εμένα η γνώμη μου είναι να μην δώσουμε τη φλόγα. Είναι η μοναδική ευκαιρία που έχουμε, γιατί αν δώσουμε και τη φλόγα μετά από 4 χρόνια ίσως να ξανασυζητάμε πάλι τα ίδια. Δεν μπορεί άλλο να γίνεται μα έτσι άδικα. Πολλά παιδιά, μικρά, μεγάλη, χάνονται. Ας δώσουμε επιτέλους ένα τέλος σε αυτό το πρόβλημα. Εγώ σαν διευθύντρια της αιμοδοσίας βρίσκομαι πάρα πολλές φορές στη δύσκολη θέση να δίνω αίμα σε ανθρώπους που είναι θύματα τροχαίων που κινούνται σε αυτό το δρόμο. Μπαίνουν τραχτέρια, βγαίνουν τραχτέρια, μπαίνουν πρόβατα, μπαίνουν... Άλλοι δεν είχαν σκοτωθεί, είχαν μπει δύο άλογα. Αυτό που ζήσαμε προχθές με τους δύο νεκρούς, οι οποίοι ήταν τα καλύτερα παιδιά εδώ πέρα της περιοχής μας, άδικα έφυγαν. Πρέπει το έργο επιτέλους να φτιαχτεί και μέχρι να φτιαχτεί, μέχρι το 2023 που λένε, πρέπει να προσέχουμε και... Καλό θα ήταν στα σχολεία η τροχέα να δίνει κάποιες συμβουλές, κάποιες οδηγίες, να αλλάξουν και λίγο την νοοτροπία μας.